άμεσα η δωρεάν διανομή που όπως ξέρετε αποζημιώνεται στο 100% από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Και μάλιστα για ευπαθείς ομάδες, λέει, φιλανθρωπικά για νομή δωρεάν ακριβώς φιλανθρωπικά ιδρύματα, ευπαθείς οικονομικά κοινωνικές ομάδες, σε όλες αυτές και συμφωνήθηκε αυτό το πράγμα να ξεκινήσει άμεσα. Για τις αποζημιώσεις όμως που καίει τους ραδακινοπαραγωγούς. Σας είπα και αυτό είναι μέσα στο πλάνο των σχεδιασμών μας, θα ανακοινωθεί στην ώρα που πρέπει. Μέσα πάλι, μέσα πάντα από τα κοινωνικά κονδύλια. Για πόσα μη διαθέσιμους τόνους προϊόντων μιλάμε? Εμείς σε πρώτη φάση σύμφωνα με αυτά που υπόθηκαν χθες, ότι θα πρέπει 10 με 15.000 τόνοι άμεσα να φύγουν μέσα από τα ψυγεία προκειμένου να υπάρξει μια αποσυμφόρηση και κατά κάποιο τρόπο να αρχίσει να ομαλοποιείται η αγορά. Έχουμε εικόνα για τη συνολική όμως ποσότητα, την αδιάθετη ποσότητα. Η άθετη ποσότητα ακόμα είναι σε συγκομιδή. Πιστεύω ότι αν φύγουν αυτοί οι 10-15.000 θα υπάρξει μια ομαλοποίηση στην αγορά. Μάλιστα. Αυτά δήλωσε ο κ. Καρασμάνη.